Να φροντίσουν τα αδέσποτα ζώα και να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους και παράλληλα να ευαισθητοποιήσουν το κοινό απέναντι στα αδέσποτα με δράσεις ενημέρωσης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και τις λύσεις που μπορούν να βρεθούν, επιχειρεί το Save the Greek Stray με την υποστήριξη από τα Ελληνικά Πετρέλαια. Αυτό το πρόγραμμα έχει μεγάλη σημασία γιατί έχει συνδυάσει δύο πυλώνες πολύ σημαντικούς. Ο ένας είναι η εκπαίδευση στα νέα παιδιά, τα οποία αποτελούν και το μέλλον της προσπάθειας αυτής. Και σε αυτά ελπίζουμε, και των στηρώσεων, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές σε οποιαδήποτε περιοχή, όσο μάλλον στην επαρχία, που ο κόσμος δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος με την ιδέα αυτή ακόμα. Το νέο αυτό πρόγραμμα που περιλαμβάνει στηρώσεις, εμβολιασμούς και ηλεκτρονική σήμανση των αδέσποτων ζώων με τη συμμετοχή κτηνιάτρων και εθελοντών ξεκίνησε από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας και προβλέπεται να επεκταθεί και σε άλλους δήμους της χώρας, ενώ στην έναρξη της προσπάθειας η ιδρύτρια της οργάνωσης Save the Greek Stray, Εριέτα Κούρκουλουλάτσι, αναφέρθηκε στην προσπάθεια αυτή, στην οποία κεντρικό ρόλο θα παίξουν τα παιδιά με ενημερωτικές εκστρατείες μέσα σε σχολεία. Από τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 21 Οκτωβρίου, εθελοντές της οργάνωσής μας παρουσίασαν το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα ακολουθώντας ένα τετράποδο φύλλο σε 1.200 μαθητές, 11 σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί και τη μοναδική τους ελπίδα για ένα μέλλον χωρίς εγκαταλείψη και κακοποίηση, αλλά αρμονική συνύπαρξη μεταξύ ζώων και ανθρώπων. Η οργάνωση Save the Greek Stray είναι μια φιλοζωική, αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε πριν από 6 περίπου χρόνια από την Εριέτα Κούρκουλουλάτσι με σκοπό την προστασία των ζώων. Ενώ σε αυτή την προσπάθεια ενεργή συμμετοχή θα έχουν και τα πρατήρια της BP που δεν κλείνουν τα μάτια στο πρόβλημα και θα ενισχύσουν τις δράσεις αυτές σε όλη την Ελλάδα, όπως τόνισε στην εκδήλωση στη Δυτική Αχαΐα ο Γενικός Διευθυντής Εγχώριας και Διεθνούς Εμπορίας του ομίλου ΕΛΠΕ. Σε πολλά πρατήρια μας, ιδιαίτερα σε εθνικούς άξονες, έχουμε ήδη τη δράση στην οποία παρέχουμε έναν πολλάκι με κάποιο νερό, λίγο φαγητό και κάπου να δέσουμε το σκυλάκι μας όταν ψωνίζουμε ή όταν βάζουμε καύσιμα, να ξεκουραστεί το σκυλάκι μας. Κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος, περισυνελέγησαν από εθελοντές μας, σε συνεργασία με την τοπική φιλοζωική οργάνωση Ελλάδα, 135 σκυλιά από τη βιομηχανική ζώνη Δυτικής Αχαΐας, αλλά και χωριά της περιφέρειας, τα οποία στηρώθηκαν, εμβολιάστηκαν και σημάνθηκαν από εθελοντές Έλληνες κτηνιάτρους με επικεφαλής τον κτηνίατρο της οργάνωσής μας, Χρήστο Πτενά. Πάντως, το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη αρχίσει να κερδίζει το ενδιαφέρον δήμων από όλη τη χώρα, με το Δήμαρχο της Δυτικής Αχαΐας να τονίζει ότι η αυτοδιοίκηση έχει χρέος να συμβάλλει με όλα τα μέσα της στη βελτιστοποίηση των συνθήκων διαβίωσης όλων των αδέσποτων ζώων.